Να σας καλωσορίσουμε στην σημερινή μας συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος, με αφορμή το μεγάλο ζήτημα το οποίο ξέσπασε μέσα σε καιρό πανδημίας, το ζήτημα της νέας αδειοδότησης που έχει αποκτήσει ο Όμιλος Τιτάν σε σχέση με την κάψη δευτερογενών καψίμων, σκουπιδιών δηλαδή. Πήραμε σήμερα την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο της επίσκεψης και του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, έτσι ώστε να πάρουν το λόγο και οι σύλλογοι εδώ και οι φορείς, τα σωματεία τα οποία συσπυρώνονται στην πρωτοβουλία κατά της κάψης, αλλά και να τεκμηριώσουμε ολοκληρωμένα και καλύτερα τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Να πω εισηγητικά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι πρώτη φορά που τοποθετείται πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η θέση του και οι αγώνες οι οποίοι αναπτύχθηκαν ήταν διαχρονικοί με αφορμή το ζήτημα της ρήπανσης εδώ σε σχέση με το Τιτάν αλλά και συνολικά σε σχέση με την Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι μια θέση ξεκάθαρη η οποία διαφοροποιείται σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες ακούγονται, καθώς το πυρήνα της έχει ότι εναντιονόμαστε σε κάθε κάψη, καρκινογόνα κάψη απορριμμάτων, χωρίς όρους και κριτήρια, μακριά από οποιαδήποτε τραπέζια διαβουλεύσεων, δήθεν διαλόγων με τους ομίλους, με την κυβέρνηση κτλ.